με την με αριθμό 653 κάθετος 3 Τετάρτου 23 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου. Τελικά, δεν ισχύει, εντάξει. Δεν με ενημερώσατε όμως, σε μένα δεν μου το είπε κανείς. Άρα λοιπόν επανέρχομαι και λέω ξεκινάμε με την υπαριθμόν 641 κάθετος 29 Τρίτου του 23 επίκαιρη ερώτηση του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήματος Αλλαγής ΠΑΣΟΚ του κυρίου Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα τα δυσανάλογα και εξωφρενικά κέρδη τραπεζών εις βάρος των δανειοληπτών. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι που είστε εδώ για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο η παράταξή μας έχει θέσει στο δημόσιο διάλογο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό ήρθε να επιβεβαιώσει δημοσιεύματα του ΑΕΦ Μερίδα σχετικά με τα κέρδη των τραπεζών. Κοιτάξτε, οι τράπεζες, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την ώρα που έχουν εξωφρενικά επιτόκια δανεισμού, την ίδια ώρα έχουν εξωφρενικά επιτόκια καταθέσεων αρνητικό. Δηλαδή, και τι εννοώ, έχουν επιτόκια δανεισμού μέχρι 10%, αλλά σε αυτόν που είναι καταθέτης, που χρησιμοποιούν τα χρήματά του δηλαδή, έχουν 0,1, 0,2, 0,3%. Και την ίδια στιγμή, σημαίνει εδώ μιλούν για τις 4 τράπεζες για κέρδη 5,4 δις, δεν το ελέγχω εγώ, σας το πείτε, και έτσι οι τράπεζες αντί στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για να φορολογηθούν με έκτατο φόρο να πάει στο κοινωνικό κράτος, δεν κάνουν το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο, κύριε Υπουργέ? Να στηρίξουν τους δανειολήπτες. Άρα, λόγω της αυξήσεις που γίνονται, και το ξέρετε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι δανειολήπτες αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει πάρα πολύ το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να κερδίζουν οι τράπεζες και σε λίγο να κοκκινήσουν τα δάνειά τους. Άρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω για θα υπάρξει φορολάγηση για τα υπερκέρδη των τραπεζών. Τι θα γίνει με αυτή την κατάφορη αδικία μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και επιτοκίων καταθέσεων? Και θέλουμε να σας πω, και θα ήθελα να πείτε σήμερα, τα μέτρα, τα ουσιαστικά μέτρα για την ανακούφιση των χιλιάδων δανειοληπτών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί και συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και εξαιρετική η συγκυρία έτσι ώστε να μιλήσουμε για τρία διακριτά θέματα. Το ένα είναι ποια είναι η εικόνα σήμερα. Το δεύτερο είναι ποιες είναι οι προκλήσεις μπροστά μας. Και το τρίτο, όπως πολύ σωστά με ρωτάτε, είναι τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε. Θα προσπαθήσω να κάνω κατανομή του χρόνου μου σε πρωτολογία και δευτερολογία. Ξεκινώ από το σήμερα. Σήμερα πράγματι, εξαιτίας και της αυξημένης κερδοφορίας των τραπεζών, το τραπεζικό σύστημα είναι πιο σταθερό από όταν το 2015 και σίγουρα και το 2019. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε, με βάση στοιχεία όμως, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει δυνατότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε κλειδονισμούς γίνουν εξωγενώς. Αυτό για 4 ουσιαστικούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί έχει εξυγιανθεί το ενεργητικό των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, έχει μειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων. Πόσο? Είναι πλέον στο 8,7% του συνόλου των δανείων το Δεκέμβριο του 2022,
από 44% που το παραλάβαμε τον Ιούλιο του 19. Το δεύτερο είναι στο παθητικό των τραπεζών έχουν αυξηθεί σημαντικά οι καταθέσεις. Πόσο? Έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να βγουν στις αγορές να δανειστούν 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τρίτος λόγος είναι η ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια. Ο δείκτης, ο σχετικός δείκτης, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι αρκετά πάνω από το ελάχιστο όριο, είναι στο 17,5%. Και ο τέταρτος λόγος είναι η αυξημένη κερδοφορία. Άρα για τέσσερις ουσιαστικούς λόγους το τραπεζικό σύστημα είναι πολύ πιο ισχυρό σήμερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεύτερη παρατήρηση. Επί του τέταρτου θέματος της κερδοφορίας. Πράγματι, μετά από μια σειρά ζημιογόνων χρήσεων, οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη το 2022, που ανήλθαν με βάση τα προσωρινά στοιχεία στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ μετά από φόρους. Από ό,τι φαίνεται, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, όπως είναι οι πωλήσεις του κλάδου αποδοχής καρτών και καθάρισης πράξεων πληρωμής, τα οποία ενίσχυσαν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και επέτρεψαν στις τράπεζες να μειώσουν τα κόκκινα δανειά τους. Γι' αυτό είπα και τα προηγούμενα τρία σημεία. Υπήρξε προφανώς θετική επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντίστοιχη όμως επίδραση υπήρξε και σε άλλες τράπεζες, σε όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Γιατί πράγματι είναι αυξημένη η κερδοφορία των τραπεζών, αλλά αν δούμε τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αυτό που λέγεται net interest margin, τι είναι αυτό, είναι το καθαρό περιθώριο επιτοκίου. Δηλαδή, έσοδα από τόκους, μείον έξοδα για τόκους. Σε αυτή την περίπτωση θα δούμε ότι πράγματι έχει αυξηθεί από το 1,9 στο 2,1, αλλά κατά αντιστοιχεία έχει μεταβληθεί και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Στη ΔΕ Ισπανία δεν είναι 2,1 αυτό, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου, είναι 2,3. Παναλαμβάνω, έσοδα από τόκους, δηλαδή δάνεια, μείον έξοδα για τόκους, δηλαδή καταθέσεις, που αναδείξατε προηγουμένως. Άρα ναι, έχει αυξηθεί, παρακαλώ για τα πρακτικά, έχει αυξηθεί, αλλά αντίστοιχα έχει αυξηθεί και στο εξωτερικό. Αναφερθήκατε ειδικότερα στις καταθέσεις. Πράγματι, υπάρχει μια ισχυρή επιθυμία που εκφράζεται σε όλους τους τόνους. Από την ελληνική κυβέρνηση, από το Δεκέμβριο του 2022, να αυξηθούν τα επιτόκια των καταθέσεων, όχι από όλες τις τράπεζες ταυτόχρονα, αλλά η κάθε τράπεζα διακριτά, γιατί αυτό επιβάλλει και ο ανταγωνισμός, που ήταν πάρα πολύ χαμηλά, έχετε δίκιο, ήταν πολύ χαμηλά. Όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω, εκτός από τα μηδενικά, αρνητικό δεν υπάρχει πλέον, είναι κοντά στο μηδέν, μιλήσατε για τα νοικοκυριά μιας ημέρας ή για τις επιχειρήσεις μιας ημέρας. Αυτές είναι κοντά στο μηδέν. Πλέον όμως, τα νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια ως ένα έτος, το Δεκέμβριο του 2022 προσέφεραν στους πολίτες επιτόκιο 0,33 και τώρα προσφέρουν 1,03. Σε επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια ως ένα έτος προσέφεραν 0,83, τώρα προσφέρουν 1,29. Άρα, έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν είναι τα βήματα τα οποία προσδοκούμε. Εκτιμούμε ότι θα γίνουν και άλλα μελλοντικά. Και σίγουρα τα βήματα αυτά είναι αντίστοιχα του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα από το τραπεζικό σύστημα και στις δύο κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχει πράγματι μία πρόκληση μπροστά μας, την οποία και αναδείξατε και θα είναι, αν θέλετε, η γέφυρα για τη δευτερολογία μου. Η πρόκληση είναι ότι η νομισματική πολιτική εξαιτίας του υψηλού και επίμονου πληθωρισμού σε όλη την Ευρώπη, αν και εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με την ευρωπαϊκή εικόνα στην Ελλάδα, όπως είδαμε και με τα σημερινά στοιχεία, αυτός ο επίμονος πληθωρισμός έχει οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην άσκηση πιο συσταλτικής νομισματικής πολιτικής. Δηλαδή, στην αύξηση των επιτοκίων. Και εκτιμάται, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη, τα ηγετικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι πιθανόν μελλοντικά να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων της νομισματικής πολιτικής. Αυτό έχει δυσμενείς συνέπειες στη δανειοδότηση κρατών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και εκεί το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ανάγνωση του προβλήματος,
ή αναγνώριση του προβλήματος, αλλά η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και πρωτοβουλειών για τις οποίες σας μιλήσω στη δευτερολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε πράγματι με τα στοιχεία που αφορούν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η χώρα μετά από πολλά χρόνια κρίσης, μετά από όλα αυτά που πέρασαν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δεν είναι στο ίδιο σημείο για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε. Τι συγκρίνουμε? Τα κέρδη. Οι τράπεζες πράγματι στην Ελλάδα έχουν τα ίδια κέρδη και περισσότερα ίσως με την Ευρώπη. Αλλά δεν φέρνουν και τα ίδια αποτέλεσμα. Θα σας πω δύο παραδείγματα και είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε. Από το πρόγραμμα επιδοτήσεων, εσείς είπατε για 3,8 δις, το δημοσίευμα έλεγε για 5,44, εγώ σας λέω, θέλω να είμαι, να μην πάω σε υψηλά επίπεδα και να πω ότι οι τράπεζες, τους στεναχωρήσουμε, ότι κερδίζουν 2 δις. Για τη συζήτησή μας. Στο πρόγραμμα επιδοτήσεων που κάνουν κατά 50% επί των αυξήσεων που έχουν επιβαρύνει τη μηνιαία δόση, απευθύνεται περίπου σε 25 με 30 χιλιάδες ευάλωτους. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε και γνωρίζετε, είμαι σίγουρος, θέλω να το πω δημόσια, τι κόστισε στις τράπεζες. Περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ πέσαν έξω. Και να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μας πείτε μετά για τους δανειολήπτες και νομίζω σας περιμένει όλος ο κόσμος να το ακούσει αυτό. Όταν ήταν μηδενικό σε ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 15 ετών, όταν το Euribor ήταν μηδενικό και το επιτόκιο 3%, η δόση ήταν 690 ευρώ. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι? 850 ευρώ. Μιλάμε για 2.000 ευρώ επιπλέον το χρόνο. Άρα οι τράπεζες, τις οποίες το ελληνικό δημόσιο στήριξαμε όλοι γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης, πρέπει να γίνουν πραγματικός πυλώνας ανάπτυξης. Και βεβαίως, αν θέλετε να σας πω ότι ο τρόπος που αφελεινίστηκαν οι τράπεζες επί ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σήμερα έχουν όλα διοικήσεις με funds του εξωτερικού, πρέπει να έρθει η κυβέρνηση να επιβάλλει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη απέναντι σε αυτά που κερδίζουν. Δεν θέλουμε, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν είμαι από αυτούς που ήρθα εδώ πέρα να σας πω σήμερα οι τράπεζες να τα χάσουν όλα, να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν, ξέρετε. Όχι, αλλά τουλάχιστον μέσα από τη στήριξη των δανειοληπτών, μέσα από τη στήριξη των επιτοκίων για τις καταθέσεις, και ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ, μου δώσατε στοιχεία που αφορούν το να κλειδώσει κάποιος τα χρήματά του. Ναι, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άμα κλειδώσουν τα χρήματά τους, πώς μετά θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους ή ο άλλος που έχει κάποια χρήματα να του τα κρατήσει η τράπεζα για ένα χρόνο. Άρα, εδώ το πολιτικό σύστημα, σήμερα η κυβέρνηση, πρέπει να αποκτήσει μια ενιαία φωνή απέναντι στα κέρδη. Όχι απέναντι στις ζημιές. Γιατί αυτοί θέλουν στις ζημιές να είμαστε μαζί και στα κέρδη μόνοι τους. Αυτή είναι η διαφωνία μας, κύριε Υπουργέ, και εσείς και όλοι μας, και σας μιλώ, ξέρετε, δεν σας μιλώ με μεγάλα λόγια, γιατί πιστεύω ότι η δουλειά δεν γίνεται με μεγάλα λόγια, γίνεται με προσεκτική δουλειά, με στοιχεία, αλλά κυρίως με το αυτό που βγαίνει στον κόσμο, ότι οι τράπεζες κερδίζουν πάρα πολλά και ένα μέρος από αυτά πρέπει να το επιστρέψουν στο λαό, στις επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευθέως σας πω, κύριε Κωνσταντινόπουλε, ότι οι τράπεζες πρέπει να κάνουν περισσότερα. Και πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Πολιτικά κόμματα, τράπεζες,
και διαχείριστες δανείων. Για να ανοίξω λίγο και την ενότητα των κόκκινων δανείων, των υφιστάμενων κόκκινων δανείων. Άρα σε αυτή τη λογική θέλω να σας πω ότι οι έντονες οχλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, δημόσιες οχλήσεις προς το τραπεζικό σύστημα, έχουν κάποια ορατά αποτελέσματα. Από την αύξηση, την μικρή αύξηση πρέπει να γίνει μεγαλύτερη των αποδόσεων στις καταθέσεις, από το γεγονός ότι υφίσταται ήδη ένα σχήμα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, από το γεγονός ότι εκτιμάται ότι τις αμέσως προσεχείς ημέρες, την Μεγάλη Εβδομάδα, θα υπάρχουν περαιτέρω ανακοινώσεις του τραπεζικού συστήματος για την βοήθεια ενήμερων δανειοληπτών εξαιτίας των προβλημάτων που αναδείξατε προηγουμένως. Σπέβδω όμως να σας πω το εξής. Οι λύσεις δεν είναι εύκολες, και αυτό γιατί υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλέον θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Όχι το αντίστοιχο που υπήρχε κατά την περίοδο του κορονοϊού. Να το πω διαφορετικά. Αν επέλεγε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό τα νοικοκυριά που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δόσεις τους, αυτομάτως αυτά τα δάνεια θα γράφονταν ως κόκκινα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Σε αντιδιαστολή με το τι γίνονταν με το πρόγραμμα Γέφυρα κατά την περίοδο του κορονοϊού. Οπότε, ουσιαστικά, δεν θα είχαμε καμία ωφέλεια, τουναντίον θα δημιουργούσαμε σοβαρά προβλήματα και στη χώρα και στις τράπεζες και στους πολίτες. Συνεπώς, τι μπορεί να γίνει ρεαλιστικά? Πρώτον, οφείλει η πολιτεία, και το κάνει, να στηρίζει όσο είναι εφικτό το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας μέσα από επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ουσιαστικά διευκολύνει σε αυτά τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν σε μία ακόμα δύσκολη εξωγενή συγκυρία. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, δηλαδή ενσωματώνοντας και την ακρίβεια, έχει βελτιωθεί την τελευταία διετία, αλλά δυστυχώς παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Άρα αυτό δείχνει πώς πρέπει να κινηθούμε την επόμενη τετραετία. Το δεύτερο που κάναμε ήταν πράγματι να συμφωνήσουμε, δεν ήταν εύκολη συμφωνία, αν ανατρέξουμε τρεις μήνες πίσω, σας θυμίζω ότι το τραπεζικό σύστημα ήθελε σε αυτό το 50% που μιλήσατε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, το 50% αυτό να το βάλει ο κρατικός προϋπολογισμός. Γι' αυτό το ποσό το οποίο αναφερθήκατε και για αυτή την περίμετρο την οποία πράγματι αναφερθήκατε, τους 30.000 δανειολήπτες. Αυτό το πρόγραμμα τρέχει. Αυτό το πρόγραμμα, σήμερα που μιλάμε, δεν έχει την προσδοκόμενη επιτυχία. Δηλαδή, ο αριθμός των ευάλωτων ενήμερων οικοκυριών που μπορούν να μπουν στην υφιστάμενη πλατφόρμα των ευαλώτων και να πληρώσουν οι τράπεζες για ένα χρόνο το 50% της αύξησης των δόσεων, ακόμα είμαστε σε τελικά ποσά που δεν επεμβαίνουν τους 2.000 δανειολήπτες. Και προσπαθούν να βρουν τους πολίτες μέσα από τηλεφωνικές κλήσεις, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι ώστε να συμβάλλουν παραπάνω. Στην κατεύθυνση αυτή, για να βοηθήσουμε, κύριε Κωνσταντινόπουλο, όπως πολύ σωστά είπατε, να διευρυνθεί η περίμετρος των ευαλώτων, ήρθαμε την προηγούμενη Δευτέρα, πριν από μία εβδομάδα, και νομοθετήσαμε την Πέμπτη τη δυνατότητα που έχει ο Υπουργός Οικονομικών να διευρύνει τον ορισμό της περιμέτρου των ευαλώτων. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, σε ένα εφιστάμενο εργαλείο που πιάνει 30.000 δανειολήπτες, αυξάνουμε, εκτιμάται από το τραπεζικό σύστημα, περίπου μέχρι τις 50.000, τον αριθμό αυτών που μέχρι 31 Εβδόμου του 2023 μπορούν να μπουν στην καινούργια πλατφόρμα που θα είναι με διευρυμένα χαρακτηριστικά και περιουσιακά και εισοδηματικά, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, το τραπεζικό σύστημα να πληρώσει το 50% της αύξησης της δόσεως. Εκτιμούμε ότι αυτό θα γίνει. Πλέον τα μέσα εισοδηματικά κριτήρια είναι 27.300 από 21.000 που ήταν. Και τα περιουσιακά κριτήρια είναι 234.000 από 180.000 που ήταν. Αυτή είναι η δεύτερη πρωτοβουλία, συνεπώς, η οποία τρέχει. Η τρίτη πρωτοβουλία είναι αυτή που έχει δει το φως δημοσιότητας, αλλά περιμένω να ολοκληρωθεί, να συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές και να ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες, εκτιμώ, 2 ημέρες στο τραπεζικό σύστημα, είναι η επιδότηση της αύξησης επιτοκίων, πώς με ανώτατο όριο επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Άρα θα έρθουν οι τράπεζες
συμπληρωματικά με το εργαλείο το οποίο πριν από λίγο σας μίλησα και θα βάλουν μία οροφή στα στεγαστικά δάνεια στο κόστος αυτών που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο. Όχι, για τα φυσικά πρόσωπα. Διότι φαίνεται ότι μέχρι εκεί μπορεί να πάει η περίμετρος που γίνεται αποδεκτή από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Αναμένεται αυτό να συμφωνηθεί από τράπεζες και εποπτικές αρχές τις επόμενες 48 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε συνδυαστικά για κάποιους συμπατριώτες μας δύο εργαλεία. Γιατί το να μιλάμε για ευάλωτους δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχουν όλοι αυτοί ευάλωτοι και μεγάλη αύξηση των δόσεών τους. Υπάρχει δε περίμετρο, όπως πολύ σωστά αναδείξατε, αρκετοί συμπατριώτες μας να έχουν αύξηση σημαντική των δόσεων και να μην τους πιάνει η περίμετρος των ευαλώτων. Άρα αυτό είναι το τρίτο εργαλείο, το οποίο αναμένουμε τις επόμενες ώρες, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά τους τα έχετε δει και έχουν δει το φως δημοσιότητας. Θα είναι και τα δάνεια με ελβετικό φράγκο, γιατί ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη επιθυμία να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και αυτούς τους συμπατριώτες. Και τέλος, τέταρτον, έμεσα αφορά αυτή την ενότητα, αλλά λέω ένα στοιχείο το οποίο είναι ενθαρρυντικό για όλους μας, κυρίως για τη χώρα, είναι ότι πάει πάρα πολύ καλύτερο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Κάθε μήνα περίπου 2.000 πολίτες μπαίναν στην πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, οριστική αίτηση. Το μήνα Μάρτιο αυτός ο αριθμός ήταν 5.109. Το Μάρτιο. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες, παρά τα πολιτικά φλιναφήματα που ακούνε πριν από τις εκλογές από διάφορα κόμματα, προσπαθούν και επιδιώκουν να ρυθμίσουν. Και μέχρι τώρα έχουν ρυθμίσει 4.356 συμπατριώτες μας, υπερδιπλάσιος αριθμός από ό,τι είχε ρυθμίσει την προηγούμενη τετραετία. Δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά ένα ικανοποιητικό στοιχείο αν δούμε την πορεία κάθε μήνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το μέσο κούρεμα ήταν 31,6% στους χρηματοδοτικούς φορείς και 22,1% για το δημόσιο. Άρα γίνονται και ρυθμίσεις οι οποίες είναι βιώσιμες. Όμως, και κλείνω, έχετε δίκιο, το τραπεζικό σύστημα πρέπει να κάνει περισσότερα και για να βοηθήσει στο κομμάτι των αποδόσεων των καταθέσεων, αλλά και για να βοηθήσει στο κομμάτι των δανειοληπτών, οι οποίοι μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες μελλοντικά εξαιτίας αύξησης επιτοκίων. Και οι διαχειριστές δανείων οφείλουν στις πολλές ρυθμίσεις που έχουν γίνει την προηγούμενη τετραετία να τις επαναξιολογήσουν, να έρθουν πιο κοντά με τον πολίτη, γιατί πολλές φορές ο πολίτης τους αναζητά και δεν τους βρίσκει, και να δουν πώς θα υποβάλουν στον πολίτη βιώσιμες ρυθμίσεις. Γιατί πράγματι, την τελευταία διετία, εξαιτίας των νέων προκλήσεων και της ακρίβειας, πολλοί από αυτούς που ρύθμισαν δυσκολεύονται να τηρήσουν τη ρύθμιση, άρα θα πρέπει να υποβάλουν πιο βιώσιμες ρυθμίσεις για την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, επαναξιολογείται κάθε μήνα η κατάσταση, η πίεση συνεχίζεται σε όλους μας, έτσι ώστε να κάνουμε το καλύτερο για την ελληνική κοινωνία, κυρίως για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε